936 Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι Αντένες Σέντρα.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς Σέντρα.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση Κύριε Βαρζάμι, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας και στους ακροατές μας. Το εξαιρετικό δίδυμό σας κρατάει συντροφιά όλο τον νομό. Να καλά, να είστε καλά νομή. κύριε Βασάμε. Λοιπόν, υπό άλλε συνθήκε θα ήταν μια πραγματικά πανηγυρική η Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ, έτσι. Και μάλιστα χαρήκαμε ιδιαίτερα που σας είδαμε και στο Προεδρείο ένα ε, ένας δικός μας άνθρωπος να, να ανεβαίνει τα, πώς λέμε, τα, σκαλοπάτια της ε, ιεραρχίας εκεί. Σίγουρα είναι τιμητικό ε, ευχαριστώ και τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Πασό που μου πρότειναν να είμαι στο Προεδρείο έχω την εμπειρία, έχω συμμετέχει, συμμετάχει σε πολλές διαδικασίες έχω προεδρεύσει και οπότε δεν ήταν δύσκολο για μένα mm -hmm. αλλά εντάξει δεν ήταν, θα ήταν όλα διαφορετικά αν δεν είχε πέσει αυτή η πολύ μεγάλη βόμβα ε, Θα μιλήσουμε και για τα δύο βέβαια γιατί δεν πρέπει να δικήσουμε για το άλλο. Πάμε σε εκλογέ και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματο και του ΠΑΣΟΚ μαζί με όλων των υπολείπων. Αλλά αυτή η ιστορία πραγματικά εδώ έχει. Ε, και ίσω να είμαστε και στην αρχή ακόμα, θα δούμε τι άλλο υπάρχει πίσω από αυτό. Την ε, κυρία Καηλή, να υπενθυμίσουμε στου ακροάτε μα ότι την είχαμε δει στην Καστοριά τελευταία φορά 11 Μαου του 19 ακριβώς Είδα λίγο το αρχείο για το πότε είχε έρθει η κυρία Καϊλή. Ήταν τότε μαζί της και ο κύριος Κουκουλόπουλος σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στο ξενοδοχείο Κάλμα. Να σας διακόψω πριν από αυτό υπήρχε και άλλη μια εκδήλωση το 2014 ναι. ε, λίγο πριν το Πάσχα Μάλιστα. που ήταν στο ξενοδοχείο Έσπερος καλεσμένη σε πολιτική εκδήλωση. Πιο πριν ακόμα, το σε... 2014. Ε... Άρα δεν ήταν. Ναι, ναι. ναι, ήταν η δεύτερη φορά αυτή που λέγεται. Που είχε το έρθει το 19. 19. Το 19 είχε έρθει ω υποψήφια. Ω δηλαδή. υποψήφια τότε. Ακριβώ. Ήταν τη συνόδευε ο κύριο Κουκουλόπουλο. Ναι. Γιατί είδα και τι φωτογραφίε από εκείνη την περίοδο. Ήταν μαζί τη και ο κύριο Κουκουλόπουλο. Mm -hmm. Νομίζω γραμματέα τότε εδώ στην Καστοριά πρέπει να ήταν ο κύριο Αναστασίου. Γιατί ναι. είδα και τον κύριο Αναστασίου. Ναι. Ε, δεν έδειγνε. Ναι πραγματικά Ότι κάτι κρύβεται πίσω από αυτό το πραγματικά όμορφο πρόσωπο. Γιατί η Εύα Καϊλή είναι μια εντυπωσιακή εκτό των άλλων και η γυναίκα. Δεν ξέρω αν αυτόν τη βοήθησε στο να αναρχηθεί και να είναι πρώτη και σε ψήφου. Σίγουρα η αναγνωρισμότητά τη ε, και στα τηλεοπτικά δελτία του Μέγκα, όλο αυτό την οδήγησε πολύ γρήγορα να φτάσει πολύ ψηλά στην κορυφή. Όλο αυτό το πακέτο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Uh... Η Εύα Καηλή είχε μια αξιοζήλευτη πορεία. Πραγματικά. Ε, είχε τα προσόντα της, δούλεψε. Αγωνιστήκαμε μαζί σε περίοδους δύσκολες. Όταν λέω μαζί εννοώ το σύνολο του στελεχειακού δυναμικού. Την περίοδο που αυτή η νέα γενιά, η νεότερη γενιά των στελεχών του Πασόκ ε, πάλεψε και διαχειρίστηκε μια μεγάλη κρίση. Ε, είχαμε την ευθύνη μας, περάσαμε μια πολιτική έρημο Uh, δεν τα παρατήσαμε και προσπαθούσαμε στο, να έχουμε την uh, να, 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 κάνουμε την ανάταξη ξανά του πολιτικού μας χώρου αφού τελειώσαμε με τη μεγάλη ευθύνη διαχείριση της κρίσης η Εύα τιμήθηκε από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο ε, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπούμε σε ένα σχολιασμό σε σχέση με την εξωτερική εμφάνιση που είναι όντω αυτή. Που, που βοηθάνε, βοηθάνε όλα. Όλα βοηθάνε. βοηθάνε. Γιατί από... δεν περνάνε παρατήρητοι άνθρωποι και εκμεταλλευόμενοι ακριβώ και αυτό το ε, γεγονό ε, μπορούν και πιο εύκολα να, να ανεβούν. Ναι. Είναι όλο το πακέτο. Δούλεψε. Κατάφερε να φτάσει στο επίπεδο να είναι μία από του 14 αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά δυστυχώ πέσαμε από τα σύννεφα. Λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ Λίγο πιο κοντά στο εθλίβομαι. μικρόφωνο, μόνο για να ναι, σα ακούμε, ναι. κύριε Βαρσέμι. Ναι, ναι. Καλύτερα, μάλλον. Λυπάμαι πάρα πολύ και θλίβομαι για αυτό που συμβαίνει. Τώρα, εδώ γίνεται. Ε, πάμε στο, στο, στον πολιτικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει ουσιαστικά με την ιστορία αυτή. Το Πασόκ χρεώνει προς, ή προσπαθεί να χρεώσει την Καηλή στη Νέα Δημοκρατία. Αναφέροντα ότι ήταν ο δούριο ύπο τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, Νέα Δημοκρατία, παιδιά, τι μα λέτε, δικό σα τέλεχο και πάτε να το χρεώσετε σε εμά. Δεν ξέρατε τι είχατε στι τάξει σα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια άλλη μάχη τώρα. Ανάμεσα και σε όλα αυτά μπαίνει σφίνα φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνει ότι δεν φτάνει να ε, θεωρείς ότι η Εύα Καηλή ήταν δούριο ύπος έπρεπε να καταλάβεις ότι ήταν δούριο ύπος πολύ νωρίτερα και να έχεις διαγράψει την Εύα Καηλή πολύ νωρίτερα Πριν από αυτό όμως θέλω να κάνω ένα άλλο σχόλιο αγαπητέ Χρήστο η υπόθεση αυτή αφήνει βαριά τη σκιά τη και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς αφήνει βαριά τη σκιά τη γιατί είναι ζήτημα ηθικής τάξης και την χώρα μας το πολιτικό μα κοινικό αλλά και την παράταξή μου, θέλεχο τη οποία ήταν μέχρι τώρα. Δεύτερον, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στη σχέση τη πολιτική με την κοινωνία. Οι πολίτε δεν εμπιστεύονται την πολιτική τα τελευταία χρόνια και τέτοια Ειδικά περι... σε ένα επιβαρημένο Πασόκ από το παρελθόν. Ναι. Είναι επιβαρημένο, αλλά και εξαιτία ενό άλλου λόγου. Ότι τα μάτια τη κοινωνία έπεσαν μόνο σε εμά. Κανένα δεν είναι αθώος του αίματο. Υπάρχουν ανάλογα περιστατικά και σε άλλα κόμματα, αλλά δεν έχει πέσει το βάρο τη δημοσιότητα. Yeah. Και αυτό γιατί, Γιατί ο κόσμο δεν άντεξε το βάρο των μνημονίων το οποίο το χρέωσε σε εμά, παρότι αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Αυτό είναι, το, αυτό είναι η πολιτική προέκταση του λόγου για τον οποίο τα, έπεσαν τα φώτα πάνω σε εμά. Η, η ουσία όμως είναι ότι η σχέση μας με την πολιτική πληγώνεται από τέτοια περιστατικά ανεξαρτήτως από, από που και αν προέρχονται. Ειδικά εμάς μας δημιουργεί ένα μεγαλύτερο ζήτημα γιατί αυτή η νέα γενιά των στελεχών που έχει έλθει πλέον στα πράγματα στο Πασόκ που είναι μια γενιά ευθύνη και αγώνα που έμεινε στα δύσκολα και χτίζει σιγά σιγά ε, μια, μια, μια πολιτική ταυτότητα που έχει να κάνει και σε αυτό έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρο από το 11, 12, και μετά στο θέμα τη πολιτική ηθική που είχε σαν αποτέλεσμα, αγαπητέ Χρήστο, στο συνέδριο του Μαΐου να αποφασίσουμε την αλλαγή του καταστατικού και, την, και, τον καθορισμό από, κατά απόλυτο τρόπο τριών θητιών είτε στα κομματικά όργανα, είτε στο κράτος, είτε στη Βουλή. Αποτέλεσμα όλων αυτών των πραγμάτων ήταν. Ε, και ενώ αυτή λοιπόν η, η νέα γενιά στελεχών παλεύει για να χτίσει μια νέα σχέση από με την την αρχή κοινία, σχεδόν, Από ναι, την αρχή σχεδόν. Από την αρχή Και έχει καταφέρει να έχει ένα μεγάλο μέρος αρκετά μεγάλο μέρος για την αρχή αυτή των νέων ανθρώπων. Δέχεται αυτή τη στιγμή ένα πισόπλατο χτύπημα. Λυπάμαι πάρα πολύ δεν δεν, δεν μπορώ κι εγώ να διανοηθώ αυτό που έγινε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα ανεχτούμε ούτε σε για ζητήματα του παρελθόντο είτε για το μέλλον μα ανάλογα τέτοια περιστατικά. Η αντίδρασή μα ήταν η αντίδραση του Προέδρου Ακαρία και απαντώ στο προκείμενο που μου λέτε Μάλιστα. για το δεύτερο σκέλο του ερωτήματό σα. Ε, απαντώ κάνοντα πρώτα μία ερώτηση για το θέμα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, και μετά θα σα περιγράψω ένα εντάχει και το ιστορικό από το καλοκαίρι και μετά, γιατί υπάρχει ένα ιστορικό με την κυρία Καηλή ο κύριος Κίρτσος που ήταν από τα στελέχη που στήριξαν πολύ δυνατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό στην εκλογή σαν πρόεδρο της, Νέα της Νέας Δημοκρατίας διεγράφει από τον κύριο Μητσοτάκη πριν από μερικούς μήνες έχοντας όμως στο ιστορικό αυτή τη σχέση των δυο περίπου ένα χρόνο και βάλε έντονη κριτικής από τη μεριά του Κίρτσου του κυρίου Κίρτσου γιατί άργησε ο κύριος Μητσοτάκη να διαγράψει τον κύριο Κίρτσο, εμεί σα εξηγώ, ο πρόεδρο του Πασόκ, ο Νίκο Ανδρουλάκη, όπω το εξήγησε, το καλοκαίρι όταν κατέθεσε την αίτηση για διερεύνηση τη παρακολούθησή του, είχαμε μια αντίδραση από τη μεριά τη κυρία Καϊλή, η οποία δεν συμφώνησε με τον τρόπο διαχείριση του θέματο. Είπε ότι όλοι παρακολουθούνται, ανέφερε ότι παρακολουθούνται και κινητά τα δικά μα, παρότι γνώριζε ότι στον έλεγχο των κινητών στην Ευρωβουλή μόνο το κινητό του κυρίου Ανδρουλάκη βρέθη να είναι επιμολισμένο με, 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 με τα γνωστά λογισμικά. Σε δεύτερο χρόνο στην Επιτροπή Πέγκα που διερευνά αυτά τα περιστατικά σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στη χώρα μας στην οποία ήταν κυρία Καϊλή προσπαθούσε να θέτει συνέχεια προσκόμματα για να μην προχωράει η διερεύνηση του το οποίο προκάλεσε, του θέματος, προκάλεσε Μεγάλη απορία και στους, στα στελέχη των Σοσιαλδημοκρατών. Γιατί επιμένει τόσο στο πολύ. Στο S&D γιατί επιμένει τόσο πολύ. Αποκορύφωμα ήταν ότι το Σεπτέμβρη σε μία ψηφοφορία, ενώ η θέση των SND των Σοσιαλδημοκρατών και Δημοκρατών, και δημοκρατών στην, για, στην, για την εκλογή νομίζω κάποια θέση αντιπροέδρου, κάποια γραμματεία ήταν να απέχουν από την ψηφοφορία, η Εύα Καηλή επέλεξε να ψηφίσει τον ψήφι του Λαϊκού κόμματο. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, ο, ο πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκης, μάλλον όχι εκείνη τη στιγμή, την... από την περίοδο του ΠΕΓΑ, εν είχε ενημερώσει την προεδρεύοντα του, τον... του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο στην Ευρωβουλή, ότι η κυρία Καΐλη δεν θα είναι υποψήφια στι επόμενε εκλογέ. Προσπαθούσε να δώσει χρόνο στην πολιτική διαχείριση, γιατί εντάξει, είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα, δημοκρατικό κόμμα και οι απόψει πρέπει να υπάρχουν. Δεν, μπορούμε να είμα... Δεν είμαστε στα ελληνικού τύπου κόμματο. Βέβαια αυτό έχει και κάποια όρια, όπω είναι λογικό. Γιατί πρόκειται για μια Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, η οποία το καλοκαίρι εξελέγει στη... ω μία από του 14 αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και γι' αυτό δέχθη τα συγχαρητήρια όλων μα και του Νίκου του Ανδρουλάκη. Επομένω, εξηγώ κατά απόλυτο τρόπο ότι εδώ υπήρξε μια σταδιακή στροφή, μια αλλαγή ρότα από την κυρία Καηλή προς μια άλλη κατεύθυνση την οποία ενδεχομένως να την βλέπαμε στο μέλλον αλλά αυτό είναι μια υπόθεση εργασία και εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε αυτό. Ε, αν ξαναγυρίσουμε όμω τον χρόνο πίσω, γιατί προηγήθηκε όλων αυτών των αποκαλύψεων και η ομιλία για υπέρ του Κατάρ, και όλων αυτό αυτών που είπε και εξάφηνε αυτό το κόσμο. Αυτό το ξέχασα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό χρήστη. Προφανώ. Εκεί λοιπόν, γιατί δεν υπήρξε ένα και να πει ο κύριο Σανδουλάκη, κυρία Καηλή, ω εδώ και τέλο, φεύγετε από το χώρο μας. Διαγράφεστε. Την και... ημέρα εκείνη που ενημερώθηκα και εγώ είδα στο δικό μου ηλεκτρονικό μέσο την α, δήλωση της κυρίας Καϊλή, σε, δέκα, δεκα, σε μία ώρα έχουμε συνέντευξη του Προέδρου, οποία, ο οποίος καταδικάζει την α, την θέση αυτή τη κυρία Καηλή και αναφέρει ότι αυτό δεν σχεδόν είναι παρουσιαζόταν η θέση το του Ο, πα... ναι. ο παράδειστο των ναι. εργασιακών σχέσεων. Το οποίο δηλαδή, δεν είναι. Το άσπρο μαύρο. Προφανώ δεν είναι. Λοιπόν, επομένω, η καταπόλυτο τρόπο ετέθη μια πολιτική διαχωριστική γραμμή. Επο... Ε, Όμω, σα ξαναλέω και σε ανάλογα περιστατικά, τα οποία θα πω. Επαναλαμβάνω για το θέμα του κυρίου Κύριου, ο οποίο ο κ. Μητσοτάκη τον διέγραψε μετά από 1,5 χρόνο αναμένοντα. Προφανώ αυτά τα πλαίσια που αναφέρω, αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ και να σα πω για το παράδειγμα του κυρίου Πολάκη. Ο κύριο Πολάκη έχει εκτραπεί πόσε φορέ, αλλά δεν έχει διαγραφεί από τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορεί λοιπόν να το, κουνάει το δάχτυλο ούτε ο ένα πολιτικό χώρο ούτε ο άλλο τον Νίκο Ανδρουλάκη, που, σε, που έθεσε ακαριέα από του πρώτου δύο μήνε τι διαφορετικέ πολιτικέ γραμμέ. Και αν συνεχίζονταν η, ε, ε, αυτή η κατάσταση, θα, 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 θα επέκειτο και διαγραφή και πολιτικά, άσχετο αν τα αντανακλαστικά του Προέδρου και η διαγραφή τη έγινε για άλλον ποινικό λόγο. Μάλιστα. Τώρα, αν, αν το χρόνο πίσω, θα κάνατε ακριβώ το ίδιο, δηλαδή η διαγραφή θα ερχόταν πάλι αυτή τη στιγμή, ή θα κάνατε δεύτερε σκέψει για το πότε πρέπει να γίνει η διαγραφή. Εγώ νομίζω ότι δεν θα. Δεν θα προσωπικά μπορεί είναι κανόνα και για το μέλλον, ίσω. Προσωπικά. Αυτό μπορεί να είναι και μάθημα για το μέλλον, ίσω. Α το πω καλύτερα. Κοιτάξτε, στα ποινικά ζητήματα, καταρχά, οι πολιτικοί αρχηγοί βλέπω ότι κινούνται με το σωστό τρόπο. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης διέγραψε τον, τον κύριο Πάτσι. Πάτσι. Ο κύριος Παπανδρέου είχε διαγράψει τον Τζοχατζόπουλο αμέσως, τον θέτει σε εκτός κόμματος για να αντιμετωπίσει το ζήτημα που τον αφορά. Άρα αυτά τα πράγματα γίνονται με το σωστό τρόπο πολιτικά, στο πολιτικό του κομμάτι. Τώρα, στο επίπεδο του, καταπό, ποια είναι τα όρια ενό πολιτικού στελέχου στο πολιτικό επίπεδο, όχι στο ποινικό, ε, το οποίο μπορεί να κινείται, ναι, προφανώ πλη... υπάρχει ένα πλαίσιο ελευθερία, διότι δεν είμαστε στα ελληνικά κόμματα, δεν πρέπει να είμαστε. Μπορεί ο καθένα να εκφράζει και διαφορετικέ απόψει, αλλά όταν αυτό προφανώ γίνεται με έναν συνεχή τρόπο, εκεί αρχίζει να αναρωτιέται αν πραγματικά ε, είναι στον σωστό χώρο που. Που... και έχει ναι. επιλέξει να πολιτεύεται ή αν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και επειδή η παράταξή μας είναι πληγωμένη αγαπητέ Χρήστο τα τελευταία χρόνια από πολλούς, πολλά στελέχη, κορυφαία στελέχη τα οποία έφυγαν για άλλες πολιτείες ως μεταγραφές αεροδρομίου είτε στη μία μεριά περισσότερο και επειδη η παραταξη μας ειναι πληγωμενη αγαπητε χριστο τα τελευταια χρονια απο πολλους πολλα στελεχη κορυφαια στελεχη τα οποια εφυγαν για αλλες πολιτειες ως μεταγραφες αεροδρομιου ειτε στη μια μερια περισσοτερο και λιγοτερο και στην άλλη εμείς έχουμε καεί αυτό το, από αυτό το πράγμα. Τώρα έχετε καεί και από την Καϊλή, Α το πούμε Προφανώς. έτσι. Έχετε καεί Προφανώς. και από την Καϊλή. Λυπάμαι πάρα πολύ και, ε... είναι με το... και ειδικά σε μια περίοδο, αγαπητέ Χρήστο, που ο κόσμο έχοντα περάσει τρει διαδοχικέ κρίσει, κρίσει τι κρίση του δανεισμού, την υγειονομική και τώρα αυτήν την γεωπολιτική, με όλα τα επακόλουθα που υποφέρει, αυτό το πράγμα είναι ανήκουστο. Να μαθαίνει και αυτά τα ζητήματα. Ε... Όμω, για να δούμε τώρα γιατί η κυρία Καϊλή είχε στηρίξει στι πρώτε εκλογέ τον α, κύριο Ανδρουλάκη για αρχηγό, όταν δεν είχε εκλεγεί το 2000, η κυρία Γεννηματά. Στι δεύτερε εκλογέ, τελευταία που εξελέγει ο κύριο Ανδρουλάκη, είχε στηρίξει τον κύριο Λοβέρδο. Μάλιστα. Ο κύριο Λοβέρδο λοιπόν κάνει μια δήλωση που λέει ότι δεν θα επηρεάσει το θέμα Καηλή. Το ΠΑΣΟΚ ή την εκλογική, θα λέγαμε, τα εκλογικά ποσοστά του, του ΠΑΣΟΚ. Επειδή ο κύριος Κοσμάς Βαρσάμις, επαναλαμβάνω, είναι εδώ σήμερα μαζί μας γιατί μπορεί να μας φέρει πράγματα από μέσα. Από αυτά που συζητούνται ε, στα κορυφαία στελέχη εκεί. Ειλικρινά κύριε Βαρσα, με αυτή η ιστορία πιστεύετε ότι πραγματικά δεν θα έχει επιπτώσεις στα εκλογικά αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ. Επειδή θα είναι και πρόσφατες, μάλλον θα είναι πρόσφατες και οι μνήμες. Όταν θα γι... Ακόμη και να γίνουν και τον Απρίλιο και τον Μάιο, πρόσφατες θα είναι πάλι μνήμες από αυτή την ιστορία. Όσον αφορά εμάς, εγώ τι, ξέρετε ότι απαντά, απαντάω πάντα ευθέω. θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, όταν έχει, είναι και πολύ ναι. φρέσκο το θέμα, εννοείται ότι υπάρχει ένας προβληματισμός και Μάλιστα. στο επίπεδο των ψηφοφόρων, οι οποίοι σου λένε «Μα τι γίνεται, γίνεται πάλι κάτι εκεί από κάποιο τέλεχος του ΠΑΣΟΚ». Τα φώτα της δημοσιότητας, επίσης, βοηθάνε πάρα πολύ στο να πέσουν λίγο mm -hmm. παραπάνω, διότι αυτή τη στιγμή τα δύο άλλα κόμματα ε, γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποκτήσει μία δυναμική, οπότε θέλουν να συμπιέσουν τον ενδιάμεσο χώρο. Ε, ναι, αλλά εγώ εκτιμώ ότι οι πολίτες θα κρίνουν ψύχρεμα σε χρόνο συγκεκριμένο, βλέποντας το παράδειγμα του συνόλου των στελεχιακού δυναμικού ενός κόμματος, το οποίο πια είναι κατά 90% ανανεωμένο, με νέα πρόσωπα, όχι μόνο ηλικιακά και νέα πρόσωπα μεγαλύτερων ηλικιών και αυτό το, το, το μείγμα της, α, τ, του, της ανθρω, ανθρωπογεωγραφίας μαζί με τη, νέα, με τη νέα ορμή των νέων ιδεών μιας γενιάς η οποία έχει έρθει πλέον στα πράγματα νομίζω ότι θα την πείσει ότι εμείς όντως πάμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, για τις τρεις θητείες που έχουμε καθιερώσει, θέλει να φέρει δύο πράγματα. Πρώτον, την μη συνεχή παρουσία ανθρώπου στην εξουσία, την διαγενειακή ανανέωση που να μην χρειάζεται να περνούν 30 και 40 χρόνια για να βλέπουμε νέα στελέχη όπως έγινε, το, όπως έγινε στο παρελθόν και επίσης να δείξουμε για το άλλο, ότι δεν χρειάζεται αγαπητέ Χρήστο, για να ασχολείται κάποιος με την πολιτική, να είναι πάντα σε μια καρέκλα της εξουσίας 10, 20, 30 χρόνια σε όλα τα επίπεδα είτε στην τοπική αυτοδίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή για να προσφέρει. Μπορεί να προσφέρει και ως απλός πολίτης και ως απλός τέλεχος και ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την θέληση σε οποιαδήποτε κοινωνικό επίπεδο ή σε μαζικά κινήματα να μπορεί να βοηθάει τον τόπο του και την κοινωνία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί χρόνο για να το περάσει αυτό, που καταλαβαίνω. Ε... Να ρωτήσω όμω εγώ. Ναι. Και ρωτάω επίση, όχι με κάποια δόση ναι. ε, ε, αντίδραση, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Στα ανάλογα περιστατικά που έχουν συμβεί στα άλλα κόμματα και πρόσφατα, θα υπάρξει κάποια επίπτωση. Ε, νομίζω ότι κάποια από αυτά έχουν πάρει τον δρόμο τη. Γιατί σύμψη. το λέω αυτό, Όχι ναι. για να κάνω κάποια ίντριγκα. Απλά γιατί θέλω να πω ότι αυτά τα περιστατικά, είτε πρόκειται για εμά είτε για άλλου, η ουσία είναι ότι δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα πρώτα στην κοινωνία, απαξιώνουν ξανά την πολιτική για αυτήν την οποία εμεί παλεύουμε, ε, και επίση η έλλειψη εμπιστοσύνη που δημιουργείται και το γεγονό ότι μπορεί να αυξηθεί ακόμα ναι. με αυτόν τον τρόπο ο κόσμο ο οποίο Εδώ ε, ε, είναι, να... είναι κάτι όμω που συνέβη στην καρδιά τη Ευρώπη και καταλαβαίνετε ότι άλλο είναι ένα πράγμα να σημαίνει στην Ελλάδα και άλλο βέβαια να έχει αυτόν τον αντίκτυπο και αυτέ τι διαστάσει που τείνουν να. Δηλαδή εδώ, ε, ναι, είναι ε, ένα θέμα και για του Ευρωπαϊκού Ένωση. Είναι στισμούς. τεράστιο τώρα δηλαδή, ακριβώ και για τη συνοχή τη Ευρώπη και για το τι είναι η Ευρώπη κτλ. Οι ποιοι μπαίνουν, οι πόσοι στην Ευρώπη και με ποιου τρόπου. Τρίτε χώρε. Δηλαδή είναι πολύ πολύ δυνατό ναι. θέμα. Δηλαδή είναι θέμα που συζητείται αυτή τη στιγμή. Ξέρετε παντού. ότι μιλάτε με έναν άνθρωπο, εγώ, ο οποίος από τη φύση μου είμαι ακρεφνή Ευρωπαϊστή. Πιστεύω ακόμα και στην ομοσπονδιοποίηση τη Ευρώπη. Και αυτό το πράγμα με απασχολεί. Η Ευρώπη πρέπει λίγο να αλλάξει για να μην φαίνεται στα μάτια του, των απλών ανθρώπων σαν ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό που εκεί αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Παρότι έχει κάνει προσπάθειε. Και αν το συγκρίνουμε με ανελεύθερα καθεστώτα, επειδή άκουγα την εκπομπή σα χθε, κύριε Χρήστο, σε ποια ήπειρο υπάρχουν πολίτε συγκεκριμένων επαγγελμάτων που πηγαίνουν να συνεδριάζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση που είχατε χθε με τον αξιότιμο, δεν θυμούμε το όνομά του. Τον, τον Θωμάτο Μόσχο. Τον όπου θα συνεδριάζει και θα βλέπει τη λειτουργία των θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ μεγάλο. είπε και κάτι καταπληκτικό. Άλλη ιδέα είχα για την Ευρώπη πριν πάω. Ακριβώ. Και άλλη όταν γερνάω από εκεί. Απλά μα αρέσει να τα ρίχνουμε πάντα στην Ευρώπη. Ναι, όμω αυτή είναι η Ευρώπη η οποία έχει είναι το καλύτερο μέρο για να ζει σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδα δημοκρατία, ελευθεριών, ε, πρωτοβουλειών στην οικονομία, ταξίδια, σπουδέ και, okay. και όλα αυτά. Όμω ήθελα να θέσω, επειδή μιλούσαμε για το, για το ηθικό στην πολιτική. Η ηθική στην πολιτική, εν κατακλείδη αγαπητέ κύριε Νατσούλη, δεν έχει να κάνει με κόμματα. Δεν υπάρχουν παρατάξει οι οποίε έχουν το ηθικό πλεονέκτημα και άλλε που δεν το έχουν. Η ηθική είναι ένα αυστηρά προσωπικό κριτήριο το οποίο πρέπει να το προασπίζει ο καθένα είτε στην οικογένειά του είτε στο κοινωνικό σύνολο που ζει, στην πόλη και στο χωριό του. Και από εκεί και πέρα να το σκέφτεται δύο και τρει φορέ στο κόμμα το οποίο ανήκει, στη δημοτική παράταξη την οποία ανήκει και κατά πόσο αυτή δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία σας είπαμε. Άρα η ατομική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε το άλλο κομμάτι της συζήτησης μας. Να δούμε τι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, ψηφίστηκε ομόφωνα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το πώς θα πάει και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πρόγραμματος. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασάμι, αμέσως μετά από δύο λεπτά Πολύτερο. για όλα όσα αποφασίστηκαν στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Ε, Κλείνοντα το θέμα τη Καϊλή, να πούμε ότι η ίδια υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με του χρηματισμού από το Κατάρ και τι κατηγορίε που προσάπτονται. Ε, ο κ. Δημητρακόπουλο, ο δικηγόρο, είπε σήμερα ότι η θέση τη είναι ότι είναι αθώα, δεν έχει καμία σχέση με χρηματισμού από, από, το Κατάρ. Δεν έχω εικόνα αν πώ βρέθηκαν τα χρήματα ή πόσα βρέθηκαν. Δήλωσε το μόνο που μπορώ να σα πω είναι μίλησα με την αδερφή τη και ότι δεν υπάρχει καμ, ε, καμιά κουβέντα. Ε, κούνια για το παιδάκι όπου βρέθηκαν κρυμμένα χρήματα. Αυτό σα το διαψεύδω ρητά γιατί μου το είπε και η αδερφή τη, κυρία Μαγδαλένα Καηλή, είπε ο κ. Δημητρακόπουλο. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι διαμέσω των δικηγόρων η κυρία Καηλή υποστηρίζει την αθωότητά τη και ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα τη προσάπτονται. <γυρή> αυτό θα το κρίνουν τα δικαστήρια. <στονίκραινα> στο μικρόφωνο αλλά, λίγο χωρί. Ξαναλέω, αυτό θα το κρίνουν τα δικαστήρια στο Βέλγιο. Αλλά η γυναίκα του Κέσσαρο Πρέπει και να φαίνεται και να είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από αυτό. Μάλλον πριν φύγουμε από αυτό, να σα πω ότι υπάρχουν δύο ειδήσει. Ε, πέθανε τελικά ο 16 χρονο Ρωμά ε, που είχε περιβοληθεί από τον αστυνομικό στην καταδίωξη. Ε, έχασε πριν από λίγο την ζωή του, δεν τα κατάφερε. Ενώ πρέπει να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή και ο πολύ πολύ γνωστός και αγαπημένος δημοσιογράφος Γιάννης Διακογιάννης. Γιάννης Διακογιάννης, ο οποίος είχε μιλήσει στην εκπομπή μας πριν δύο χρόνια ε, για την ιστορική ομάδα της ε, Καστοριά. Και ίσως να αναζητήσω λίγο το ηχητικό, ε, μια και χάθηκε ένας κορυφαίος, πραγματικά δημοσιογράφος, ειδικά... Ε, μας μα έμαθε να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, μα έμαθε να, μιλά, να αγαπάμε τον κλασικό αθλητισμό. Τώρα μπαίνει και χαμογέλασα, γιατί θυμάσαι τα παλαιότερα χρόνια εδώ στη Σαλάνη τη Καλιθέα. Ναι, που ναι. μεγαλώναμε. Γιάννη Διακογιάννη ήταν συνέχεια στο ράδιο. Στο ράδιο <laughs> Γιάννη Διακογιάννη, φυσικά. Λοιπόν, ε, θα έρθουμε σε αυτά τα θέματα και στην συνέχεια. Πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο κομμάτι τη συζήτησή μα. Γιατί, επαναλαμβάνω, η Κεντρική Επιτροπή δεν ήταν για την Καηλή. Η mm. προέκυψε λόγω επικαιρότητα. Η Κεντρική Επιτροπή ήταν για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τι επόμενε εκλογέ κύριε Βασάνη, Αυτό που κι εσεί ω υποψήφιο βουλευτή θα κληθείτε να υπερασπιστείτε, να διαδώσετε και να αντιπαραταθείτε με τα, με τα άλλα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων. Ε... Να μα δώσετε λοιπόν το βασικό στίγμα αυτού του προγράμματο, πού βασίζεται, πού στηρίζεται, ποια είναι η προτεραιότητά του, όπω ομόφωνα αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Όπω καλά το περιγράψατε, αυτό έφερε μια δυσκολία και σε εμά το Προεδρείο. Λίγο γιατί... καλύτερα στο μικρόφωνο. Ναι, ναι. Αυτό μας έφερε μια δυσκολία Ωραία. και στο Προεδρείο γιατί ήταν το έκτακτο θέμα που προέκυψε. Το πρόγραμμα είναι ένα τεράστιο θέμα και θέλαμε να, να, υπάρξει περισσότερος χρόνος για παρατηρήσεις. Δυστυχώς είχαμε λιγότερο. Η δική μου παρατήρηση στη δική μου ομιλία αφορούσε τις περιφερειακές πολιτικές. Μάλιστα. Διότι η υπερσυγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας στα κέντρα, στα μεγάλα κέντρα, δημιουργεί θέμα στην επαρχία, θέμα απασχόλησης, εργασία, τα λέω εντάχει γιατί δεν θέλω να κάνουμε χρόνο. Και τελικά έχουμε μείωση πληθυσμού σε πάρα πολλέ περιοχέ. Άρα το αναπτυξιακό μα μοντέλο πάσχει. Είναι κλασικό παράδειγμα η περιοχή μα. Κλασικό παράδειγμα είναι αυτό που λέτε. Ζητήσαμε λοιπόν ένα, μια ομάδα στελεχών από την περιφέρεια, από τον υπεύθυνο του προγράμματο, τον Νίκο Χρυστοδουλάκη, και του υπολείπου επιστήμονε, νέου στην ηλικία, να, να έχουν υπόψη του γιατί κάποια κομμάτια του προγράμματο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα ή να γίνει μια προστίκη σε σχέση με τι περιφερειακέ πολιτικέ που υπάρχει αλλά ήθελαμε να είναι και διεκριμένοι. Οι άξονες λοιπόν και Χριστό και αγαπητοί ακροατές μας σε σχέση με το πρόγραμμα είναι ότι δίνουμε σημασία σε ένα κομμάτι μεγάλο των μη προνομιούχων δεν θέλω να σας θυμίζω ε, με αυτή την ορολογία άλλα πράγματα αλλά οι μη προνομιούχοι του σήμερα είναι οι νέοι άνθρωποι μεγάλο μέρος λοιπόν ε, της ε, προσπάθειας αυτής έχει χτιστεί γύρω για το τι πρέπει να γίνει για τους νέους ανθρώπους την εργασία, την επιστροφή τους ε, θα ήταν, αν θα ήταν εφικτό και επιθυμητό φυσικά mm -hmm. και σε σχέση με το δημογραφικό το οποίο είναι ένα τεράστιο θέμα για τη χώρα μας. Η νέα γενιά λοιπόν είναι στόχος του προγράμματος για όλους τους νέους άνθρωπους με κίνητρα ευκαιρίες όπως είναι η κοινωνική κατοικία η χρηματοδότηση για το ξεκίνημα σε επιχειρηματικές ε, ε, προσπάθειες για το δημογραφικό που σου είπα, που έχει να κάνει και με την κοινωνική κατοικία, τι νέε ε, οικογένειες οικογένειε, οι οποίε δημιουργούνται, τι οποίε θα μπορεί με ένα πολύ φθηνό ενίκιο να ανοίξει ένα νέο ζευγάρι το σπιτικό του. Ε, το δεύτερο άξονα είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, ένα κλασικό ε, και κύριο για μα το ζήτημα του κοινωνικού κράτου, το οποίο το βλέπουμε στην, Ευρώπη ανεξαρτήτως ποιο κόμμα κυβερνά. Mm -hmm. Το τονίζω αυτό, γιατί στην Ευρώπη είναι κτήμα το κοινωνικό κράτο. με ένα φορολογικό σύστημα αναδιανημητικό, το κοινωνικό κράτο αυτό θα είναι σύγχρονο και σίγουρα μη επιδοματικό που κάνουν και τα δύο κόμματα. Το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, παλιότερα το έκανε και το Πασόκ πάντως με τη μορφή αυτή όχι το με τη μορφή αυτή όχι αλλά. Ε... προφανώς αυτό έχεις δίκιο όμως και είναι εντελώς διαφορετικό ναι. αυτό που προτείνουμε ναι. τώρα λοιπόν το νέο παραγωγικό μοντέλο που θέλουμε δεν πρέπει να είναι σε βάρος των σημερινών γενναίων πάλι δίνουμε δηλαδή σημασία στο ότι δεν πρέπει να μεταφέρουμε τα βάρη του σήμερα στο αύριο στα παιδιά μας πάντα με δημοσιονομική σταθερότητα γιατί έχει μια σημασία με εργαλεία Προφανώ το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, το οποίο θα αφορά μικρομεσαίε επιχειρήσει, πράσινη ψηφιακή μετάβαση, την αλλαγή του μείγματο για την ενέργεια, την ενεργειακή δημοκρατία, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Το βάζω σε ένα μικρό εισαγωγικό, το Δημοκρατία θα εξηγήσουμε τι είναι. 42 εταιρείε, 824 εκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψη. Μιλάμε για μεγάλε εταιρείε. Κάπου πρέπει να υπάρχουν και μικρέ εταιρείε και μικρομεσαίοι. Κοσμά, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Εκεί. Με χάσατε κάπου. Κάπου σε χάσαμε, ναι. Λοιπόν, 42 εταιρείε ναι. με 824 εκατομμύρια ευρώ δάνεια, μιλάμε για μεγάλε εταιρείε, στο Ταμείο Ανάκαμψη. Ωραία. Άρα λοιπόν το κράτο πρέπει να είναι ψηφιακό στρατηγείο. Καλές θέσεις εργασίας στην, στο εργασιακό, και σύγχρονες εργασιακές σχέσεις θεσμικός έλεγχος στην αυθαιρεσία εννοείται αυτό που όλα τα κόμματα θέλουμε να είναι η αξιοκρατία που είναι πάντα ζητούμενο στη χώρα διαβούλευση, ανοιχτή κοινωνία και τώρα θέλω να εξειδικεύσουμε σε κάποια πράγματα και αν θέλεις και εσύ Ωραία. κάτι να ρωτήσω, σαν ένα γενικό περίγραμμα Ωραία, τέλεια Λοιπόν ε, Πού είναι πιο κοντά, όπως το πρώτη απορία είναι και επειδή γίνεται πάρα πολλή λόγος τι θα γίνει μετά τις εκλογές, αυτό το πρόγραμμα όπως έχει ψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά σε αυτά που πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν είναι πιο κοντά σε αυτά που πιστεύει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά ναι. σε αυτό που απαντά στις κοινωνικές ανάγκες και στην ίδια την κοινωνία. Ο στόχος ο δικός μας είναι να ξανακάνουμε την παράταξή μας μεγάλη, να ξαναδώσουμε μία προοπτική που αφορά αυτά τα πράγματα που είπαμε. Θα εξηγήσω mm -hmm. δύο σημεία που θέλω. Ε, στις εκλογές, αγαπητέ Χριστό, κανένας δεν ρωτάει τον άλλον και δεν κρίνονται οι εκλογές και δεν πρέπει να κρίνονται με βάση το αίτημα κάποιου με ποιον θα συνεργαστεί ή το ερώτημα. Και αν θέλετε, ρωτήστε και τους άλλους. Και τα άλλα κόμματα, γιατί συνήθω. Η πολύ φερμηνή νύφια, α το πούμε έτσι, είναι το, είναι το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, πολλοί κατατίθονται... λένε ότι να ξέρουμε αν ψηφίσουμε Πασόκ θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία τελικά ή αν θα ψηφίσουμε Πασόκ θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι το Πάσχα, μετά το Πάσχα, ακούγαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ψηφίζοντα Πασόκ ψηφίζει Μητσοτάκι. Από το καλοκαίρι, ο κύριο Μητσοτάκι και η Νέα Δημοκρατία λέει ψηφίζοντα Πασόκ. Πη ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, λοιπόν, τι να κάνουμε εμεί αυτό είναι. Εμεί είμαστε ταγμένοι στην αυτόνομη πορεία του κόμματό μα, το οποίο θέλει ισχυρή εντολή για ισχυρό διψήφιο ποσοστό, η Δάλλος δεν μπορεί να είναι μέλος μιας κυβέρνησης ενεργασίας στο συτημένο. Το ξεκαθάρισα επαρκώς μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα είναι προγράμματα που πρέπει να κρίνονται από τους πολίτες, να, να, υπάρξει ένα εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά εμάς, εμείς έχουμε διευκρινίσει, όπως έχει πει ο αρχηγός μας, ότι μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση και από την πρώτη Κυριακή. Εντάξει. Αν δεν μας δώσει ο Χρήστο ο κόσμος Ένα ποσοστό που να θεωρηθούμε Νικητές των εκλογών Δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι διότι Ούτε στον σημαίνει, έναν ούτε στον άλλον Ναι γιατί σημαίνει Ότι ο κόσμος αποδοκίμασε και είμαστε ιτημένοι Και τι σημαίνει ιτημένος Δεν θα είμαστε νικητέ αν πάρουμε 10, 11 ή 12 στα 100. Εγώ αυτό εκτιμώ προς Άρα Θα, νικητές αν θα πόρεπε... είμαστε νικητές αν πάρουμε Πάνω από 14 στα 100. Να έχουμε 15 στα 100, 16 στα 100 Ισχυρό διψήφιο. Ισχυρό διψήφιο. Ισχυρό ποσοστό. διψήφιο. Ιδάλλος Βέβαια, α μην φοβόμαστε και τι συνεργασίε από την άλλη, διότι ποιο θα φανταζόταν πριν χρόνια, στα δικά μα νεανικά χρόνια, ότι θα μπορούσε ποτέ μια δημοκρατία και η πασόκ να συγκυβερνήσουν. Κι όμω η κυβέρνηση και με κουκουέ η Νέα Δημοκρατία. Για να μην τα ξεχνάμε. ή με τον τότε συνασπισμό, ναι. τέλο πάντων. Όπω λεγόταν. Με τον Χαρίλο Φλωράκη. Ναι. Γίνονται πράγματα λοιπόν, α μην τα φοβόμαστε. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, ίσω δεν ξέρω πώ το βλέπουμε. Αλλά στην Ευρώπη είναι μια πραγματικότητα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Δεν, έχουν, δεν έχει να κάνει κάτι. Είπατε αυτό που θέλω να πω. Εγώ τι πιστεύω τι συνεργασίε. Ε, Εκτό αν, σαν χώρα, δεν είμαστε έτοιμοι για συνεργασία. Αλλά βλέπω. ή ότι... αν ό,τι έχει γίνει ω συνεργασία μέχρι τώρα έχει αποτύχει. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Αυτό είναι άλλο. Τα αλλά... κόμματα δεν είναι και τόσο έτοιμα παρότι πολλέ φορέ το επικαλούνται. Δηλαδή, ο κύριο Μητσοτάκη τι λέει, Δώστε μου αυτοδυναμία. Μάλιστα. Ναι. Αυτό λέει. Άρα λοιπόν, αφού θέλει αυτοδυναμία, γιατί ρωτά αν θέλει ή γιατί ρωτούν τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, αφού θέλετε αυτοδυναμία. Αυτό θέλετε. Άρα Εσύ, δεν εννοεί, θέλετε. Εμεί είμαστε το μόνο κόμμα που λέμε. Ο κύριο Τσίπρα κάνει το ίδιο. Θέλει την πρωτιά και την αυτοδυναμία. Εμεί τι λέμε, είμαστε το μόνο κόμμα που λέμε. Αλλά θέτουμε και εμεί τη δική μα προπόθεση. Μπορούμε να συμμετέχουμε σε κυβέρνηση συνεργασία με μόνο έναν όρο. Όχι γιατί επιλούμε κάποιον, να θεωρηθούμε ότι είμαστε νικητέ των εκλογών. Και όταν λέμε νικητέ, δεν λέμε να βγούμε πρώτο κόμμα. Δεν μπορεί ένα κόμμα που είναι στο 8 να πάει στο 40. Μπορεί όμω να πάει στο 15, στο 16, να διπλασιάσει τα ποσοστά του. Και εκεί λοιπόν εμεί είμαστε έτοιμοι, γιατί είμαστε το κόμμα το οποίο τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε με όλου, πρότεινε συνεργασία και στον κύριο Τσίπρα την περίοδο του 11-12 σε μια κυβέρνηση στην οποία θα ήταν όλα τα κόμματα στα δύσκολες τότε συνεργαστήκαμε με όλους για τη σωτηρία της πατρίδας και σε αυτό το θέμα νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να μας πει ότι δεν συνεργαστήκαμε τώρα στη, στο, στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργό μας είπε ότι υπάρχει το, το απευκταίο σενάριο ότι και ετοιμάζεται μάλιστα έτσι το τόνισε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκι και Κουκουέ. Ξεχνώντα βέβαια, όπω εύστοχα παρατηρήσατε, ότι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είχε συνεργαστεί με τον Κουκουέ, -Ε, με τον Χαρίλα Φλωράκη, με τον τότε συνασπισμό. Και το ίδιο λέω και για τον συνασπισμό, ο οποίο επέρεται ότι εγώ δεν συνεργάζομαι ποτέ με τη δεξιά, αλλά είχε κάνει συγκυβέρνηση τότε. Και στα πιο πρόσφατα χρόνια ο Σαμαράς Σαμαρά ναι. με τον Βενιζέλο. Ναι. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο δεν ξέρω πώ το έχουμε δει. Ένα έτσι. Ένα δεν είναι. Ναι. Νομίζω στο ευρωπαϊκό μοντέλο τα προγράμματα καταθέτουν τα προγράμματα τους. Αρκεί παίρνουν... η σύγκληση να είναι προγραμματική και να έχουν προφανώς. μια ε, ομοιογένεια η, η κυβερνή συνεργασία και να μην ε, σταματάει αυτή η συνεργασία στο πόσα υπουργεία θα πάει ε, στο ένα και στο άλλο κόμμα που συνεργάζονται. Γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να συμβαίνει και. Στην αυτό. Ολλανδία, για παράδειγμα, στι τελευταίε εκλογέ, έχουμε μια πολυκομματική κυβέρνηση, πραγματικά με πάρα πολλά κόμματα και το οποιο εκανε έκανε 6-7 μήνε μέχρι να συγκληθεί. Και στη Λό... Γερμανία το ίδιο. Και, και, στη, και, Γερμανία. και στη Γερμανία το ίδιο. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό πώ θα πάει. Τώρα πάμε. Λίγο και στα, αυτό που είπαμε στα περιφερειακά προγράμματα. Παλιά τα ονομάζαμε τοπικά προγράμματα, ίσω των κομμάτων. Τι υποστηρίζει το κάθε κόμμα για τον για το κάθε νομό ξεχωριστά. Έβγαιναν και τυπώνονταν και προγράμματα τοπικά τότε, ναι. αν θυμάστε, ναι. κύριε Βαρσάμι. Ε, Σιγά-σιγά με το χρόνο αυτό κάπου έχει εξαφανιστεί. Κάπου δηλαδή από μια χρονιά και μετά, δεν βλέπουμε σχεδόν καθόλου να υπάρχει τοπικό πρόγραμμα από το σύνολο των κομμάτων, θα έλεγα. Με αυτό γιατί, γιατί πια ό,τι αποφασίζεται είναι οριζόντιο για αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχουν νομοί με ιδιαιτερότητες και ψαχνόμαστε μετά να πάρουμε το κάτι παραπάνω και έχουμε παραδείγματα ακόμη και σήμερα με τη βοήθεια που ζητούμε για να περάσουμε το χειμώνα ιδιαίτερα επιχειρήσεις της Καστοριάς που έχουν και δύσκολους χειμώνες. Παραδείγματος χάρη λέω ένα παράδειγμα. Γιατί εξαφανίστηκαν τα τοπικά προγράμματα των κομμάτων. Εξαφανίστηκαν διότι όταν κάνει ένα πρόγραμμα, πρέπει να κάνει και έναν οικονομικό υπολογισμό. Μάλιστα. μάλιστα. Αν, το... αν θέλει να είσαι σοβαρό. Αν είναι σωστό. σωστό. Λοιπόν, σωστό. αν αυτό το πρόγραμμα βγαίνει. Να είναι Γιατί έχετε δίκιο, τώρα που το λέτε, παλιότερα και στα τοπικά προγράμματα ε, ήταν με σχεδόν ο μισό προπολογισμό ε... του κράτου για την καστοριά. Λοιπόν. Σωστά. Αν είσαι σωστό, λοιπόν, πρέπει να κάνει αυτό. Ε, την περίοδο των τελευταίων 10 χρόνων που βιώνουμε αυτή την ναι. επαναλαμβανόμενη κρίση. Και η χώρα βρέθηκε στην ανάγκη να περικόψει δραματικά, περιέκοψε και από τα περιφερειακά προγράμματα, από του κωδικού των Δήμων. Ναι. Να μην τα αναφέρουμε, τα ξέρετε, τα έχετε συζητήσει ναι. πολλέ ναι. φορέ με του Δημάρχου. Ναι. Οπότε θα μου πείτε, ε, άλλο αυτά τα χρήματα. Ναι, ναι αλλά πολλέ φορέ το, το κράτο, η πολιτεία, η κυβέρνηση συνεργάζεται με του Δήμου και το βλέπουμε πώ γίνεται σε ένα μοντέλο που δεν έχει φτάσει ακριβώ χρήστο εκεί που πρέπει να πάει, mm. που είναι η απόλυτη αυτονομία τη περιφέρεια και των Δήμων ούτως ώστε την, α, το οποίο αυτό για μένα προσωπικά είναι το ιδανικό της λειτουργίας μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτείας που μπορούμε να έχουμε στην Ελλάδα ότι τα, θα διαχειριζόμαστε το, τον προϋπολογισμό μας τον οποίο θα παίρνουμε τα προγράμματα τα οποία θα έχουμε και τα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα τρέχουμε από μόνοι μας με, καθαρές διαχωρισμού, mm -hmm. με καθαρό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων για περιφέρεια και για δήμους, χωρίς να είναι ανάγκη να τρέχουμε πίσω από τους βουλευτές μας και να παρακαλάμε και να υπάρχει αυτό το οποίο γίνονταν από παλιά μετά από δικέ μου ενέργειες. Κατόπιν ενεργειών. Ναι, οι βουλευτές μπορεί να βοηθήσουν, αλλά κυρίως ο ρόλος τους είναι νομοθετικό. Έχουν να παλέψουν σοβαρά ζητήματα, γιατί τα σύγχρονα ζητήματα οικονομία διεθνή πολιτική είναι πολύπλοκα και πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο εκεί και όποτε χρειάζονται να, είναι, να έχουν τη βοήθεια, να δίνουν τη βοήθεια στα τοπικά ζητήματα. Και ξέρουμε ότι αυτό από παλιά, για ποιο λόγο γινόταν, από, τους, από όλα τα κόμματα. Ε, επειδή το τελευταίο καιρό υπήρξαν ε, κάποια πράγματα εδώ και με, ε, δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε ένα σχόλιο, κάποιες ε, σκληρές εκφράσεις, ε, δεν ξέρω Πράγει αν. Για το... ε, μιλάμε για την υπόθεση. Ζήτησε καλά για βέβαια, με άργο σωστικό και ό,τι έχει συμβεί. Ε, Αυτέ οι συμπεριφορέ, εννοείται, Όχι, ε... όχι. Αυτό το σχόλιο μου δεν αφορούσε αυτό. Ωραία. Ήταν στο γενικό μοντέλο που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει. Ε, αλλά εντάξει, η, το, τα πράγματα είναι έτσι αυτή τη στιγμή. Ε, θεωρώ ότι, ναι, αυτή τη στιγμή οι βουλευτέ τρέχουν κάποια θέματα. Να τα τρέξουν, αλλά να τα τρέχουν όμως όταν ποτέ χρειάζεται η αυτοδιοίκηση, δεν νομίζω ότι χρειάζονται. Αν υπάρχουν, δεν ξέρω όλη την υπόθεση με κάθε λεπτομέρεια και δεν θέλω να παροθέσει. Αφορά δύο, ε, δύο θεσμικού παράγοντε του Ε, νομίζω, ε Όλο ξεκίνησε. Ότι αν θα τρέξει. Γι' αυτό, γι αυτό το αναφέρω τώρα. Αν θα, θα, θα πρέπει χ... να πάει στο γραφείο α. να ενημερωθεί ή όχι. Υπό αυτή την Εγώ έννοια. Ότι αυτό το θα... ρωτάω αν, σαν συμπεριφορά, εν πάση Όμω μου δώσατε σας τώρα έχει... μία πάσα γιατί θέλω να. έκανε. Σα έκανε κάποια εντύπωση εκεί. Αυτό το σχολίασα. Ε, γιατί αφορά ένα σοβαρό θέμα ναι. για το ενεργειακό στο Σωστά. πεδίο. Αυτό λοιπόν άπτεται τη ε, μικρή χωρητικότητα που έχουν τα δίκτυά μα. Το Ταμείο Ανάκαμψη, λοιπόν, το οποίο είναι το εργαλείο για το, για το μέλλον, για τα αμέσω επόμενα χρόνια, τα οποία το έφτιαξε η Ευρώπη και καλώ είναι αυτό που λέγαμε για τη συζήτησή μας πριν, για να βοηθήσει τους πολίτες... που πέρασαν μια πανδημία. Άρα και τις μικρές επιχειρήσεις. Τι γίνεται σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Μόνο οι μεγάλες εταιρείες στη χώρα μας έχουν πάρει το μερίδιο σε σχέση με την ενέργεια. η πρόταση της σημερινής κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μόνο, αν δεν κάνω λάθος, 200 εκατομμύρια ευρώ για τα δίκτυα. Εμείς λέμε το ακριβώς αντίθετο. Είναι λάθος. Αν δεν διευρύνουμε τη χωρητικότητα των δικτύων ακόμα και με μπαταρίε και το με ένα ποσό περίπου γύρω στα 5 δι μπορεί να επιτευχθεί, μπορούμε να έχουμε μια κολοσιαία αλλαγή σε αυτό το θέμα που να μπορούν μετά άνετα δήμοι και ενεργειακέ κοινότητε, απλοί πολίτε μπαίνοντα σε προγράμματα να βάζουν φωτοβολταϊκά σε στέγε, να, να, μειώνουν το, ή να μηδενίζουν το λογαριασμό που θα πληρώνουν και ενδεχομένω να αποδίδουν και στο δίκτυο. Ε, Ενέργεια, την ναι, οποία θα μπορούμε να Βλέπετε να μπορούμε. τι συμβαίνει εδώ όμω. Προσπάθησε δεν να κάνει αυτή την ιστορία και στο τέλο θα βγήκε και κατηγορούμενο. Ναι, ναι, όταν δεν υπάρχει ε, μεγάλη, μεγάλη χωρητικότητα, μετά πρέπει να πάμε να παρακαλέσουμε για να γίνουν μετά το, 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 αυτό που λέμε το μετά από δικό μου ενέργειε. Εγώ Μάλιστα. θέλω την ενεργειακή δημοκρατία που αφορά όλου του πολίτε και θα είναι μεγάλη βοήθεια και για τα εισοδήματά του για τα επόμενα χρόνια το να μην πληρώνει μεγάλο λογαριασμό, το να μπορούν οι ενεργειακέ κοινότητε, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι μικρέ επιχειρήσει. Και εδώ έχουμε επιχειρήσει που έχουν προβλήματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ένα επιχειρηματία να τρέξει στον βουλευτή. Χύψη ή ωμέγα, δεν έχει σημασία ποιο. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό. Αν είναι του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, καλό, δηλαδή, καλό δηλαδή, θα ήταν. Πρέπει ε, μετά να, να ανακα... φύγει. Από αν δεν έχει βουλευτεί το Πασόκ στην Καστοριά, θα μπορούσε πραγματικά με πρωτοβουλία κάποιον από του βουλευτέ του Πασόκ να βοηθησουν <ςλύσουν> <ή ςλύσουν> αυτό το. Αυτή είναι η πρότασή μα. Αυτή είναι η πρότασή μας. Ε, για και αφορά την την ενεργειακή δημοκρατία. Έχει να κάνει με, με με και με την και με την ενεργειακή αυτοτέλεια της χώρας μας, συν τα, τα θέματα που έχουμε και καλώ κάνουμε και η κυβέρνηση θα προχωράει. Άσχετα αν ο κύριο Μανιάτη θα ξεκίνησε, mm -hmm. θα yeah. του πω αυτό έτσι, γιατί ο κύριο Μανιάτη είναι δικό μα τέλεχο την περίοδο τη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου... για το φυσικό αέριο στι mm. θάλασσέ μα. Η απόλυτη αυτονομία τη χώρα και ταυτόχρονα σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο να μπορούμε να, να, να είμαστε εμεί εγγυητή παροχή ενέργεια και στο εξωτερικό. Με μικρά βήματα σιγά σιγά μπορούμε να το χτίσουμε οργανωμένα. Αυτό είναι μία από τι προτάσει μα. Θέλω λοιπόν να σου πω, Χρήστο, ότι του τελευταίου μήνε από την εκλογή του Προέδρου μα, του Νίκο Ανδρουλάκη, είτε με, την ενεργειακή, είτε, είτε με αυτό το ζήτημα τη ενέργεια, είτε με το πλαφόν, είτε με την κοινωνική κατοικία, που δεν, έκανε, δεν είχε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματο ο Νίκο Ανδρουλάκη, απλά μεταφέρει. Ένα μοντέλο που λειτουργεί στι άλλε χώρε τη Ευρώπη. Στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, δεκάδε χιλιάδε σπίτια Μέσω από το ταμείο ανάκαμψη, αγοράζονται για να βοηθήσουν το δημογραφικό, του φοιτητέ, τι νέε οικογένειε. Σε ένα πλαίσιο των, των πόλεων όπου πλέον με το Airbnb έχουμε μεγάλε αυξήσει των τιμών. Το ξέρω και εγώ και από το, ναι, ναι, ναι. το τοπίο που έχω για τον γιο μου. Άρα λοιπόν, μπορεί να κάνει κάποιο οικογένεια όταν πληρώνει 500 ευρώ και παίρνει 600. Όχι. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Με κάποιον τρόπο. Έμεσα και άμεσα πρέπει να βοηθήσουμε σιγά σιγά την κοινωνία να ανατάξει. Δεν θέλουμε όμω να λέμε πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Έρχεται ένα πρόγραμμα τώρα σχετικό αυτό για νέα ζευγάρια που θα βοηθηθούν με αυτά τα ενεργειακά ναι, προγράμματα. Αυτό δεν ξέρω πώ θα λειτουργήσει ναι, και πόσο αποτελεσματικό είναι. Αυτό είναι, θα είναι αλλά... αποτέλεσμα τη πίεση που άσκησε η πρόταση του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη προ την κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Μέχρι τότε, στο Ταμείο Ανάκαμψη η Ελλάδα είχε 70 κατοικίε στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω από πού βγήκε και αυτό ο αριθμό πραγματικά, με αυτό το 70, τι να κάνει. Μάλιστα. Ε... Τώρα, κύριε Βαρσαμί, ε, είμαστε σε μια περιοχή που ακόμη δεν ξέρουμε μ, τι περιοχή θα είναι. Μα θα είναι μόνο διαδρική ε, σε αυτέ τι εκλογέ. ζούμε ακόμα ένα θρίλερ. Να δούμε ακριβώ ποιε θα είναι οι τελικέ αποφάσει. Ε, υπάρχει διαφορά στο τι αγώνα θα γίνει και προεκλογικό από την μεριά σα, αν θα είναι ή διεδρική ή η περιφέρεια της Καστοριάς. Δεν υπάρχει καμία διαφορά, γιατί αν υπήρχε, αγαπητέ μου φίλε Χρήστο, θα αναιρούσα αυτό που υποστηρίζουμε πριν, ότι ο αγώνας μας πρέπει να γίνεται για την πολιτική, μπορούμε να κάνουμε πολιτική από κάθε θέση και όχι μόνο για την καρέκλα της εξουσίας. Εμείς θα παλέπ... Εγώ προσωπικά, αν αυτό το ερώτημα είναι προσωπικό, έχω θέση στον εαυτό μου στη διάθεση παράταξης δεν έχουμε τι επίσημε ανακοινώσει ακόμα, Έτσι. Όχι, αλλά, αλλά ο, θεωρώ ότι θεωρούμε πιθανότητα. ότι. ο κ. Βαρσάμι θα είναι υποψήφιο ναι. βουλευτή, είτε είναι μονοεδρική, είτε διεδρική. Ο κ. Βαρσάμι θα είναι. Υποψήφιος. Ναι, θα είναι υποψήφιο βουλευτή. Άρα λοιπόν θέλουμε να δώσουμε έναν αγώνα για του λόγου που ανέφερα και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Και θέλουμε να καλέσω του πολίτε να μα ακούσουν και να, 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 πάρουν τα χέρια της υπόθεσης αυτής της νέας γενιάς που προσπαθεί να αναδείξει τον μεσαίο χώρο και την κεντροαριστερό σαν εναλλακτική πρόταση εξουσίας στο μέλλον να πάρουν αυτή την υπόθεση στα χέρια τους. Η δημοκρατική παράταξη δεν μπορεί να σταθεί ως χώρος διαμαρτυρίας. Πάντα ήταν ένας χώρος που επιζητούσε να λειτουργεί πολιτικά και σε επίπεδο κυβέρνηση δεν ήταν κόμμα διαμαρτυρία. Ιστορικά, ακόμα από την περίοδο του Χαριλάου Τρικούπη και δόθε. Σε όλε τι εποχέ. Πάντω, βλέπω εδώ ότι και στα χωριά υπάρχουν ακόμα οι παραδοσιακοί πυρήνε από τα παλιά Ορθόδοξα Πασόκ. Καλλιπά, στέλνουν χαιρετίσματα στον σύντροφο Κοσμά. Από ό,τι διαβάζω τα μηνύματα, πολλέ περιοχέ από Κορισσό. Βλέπω και άλλα μηνύματα. Α, βλέπω και φίλου σα από τον Μπάοκ επίση που στέλνουν μηνύματα. Ο κύριο Παυλίδη να πάρετε θέση και για αυτά τα ζητήματα. <laughs> Οπότε ε, όλα, θα τα, όλα θα, τα, θα τα δούμε. Είπατε όμω ότι θέλετε να κλείσετε με δύο σημεία σήμερα την εκπομπή. Τα οποία θέλετε να αναλύσετε παραπάνω. Δεν ξέρω αν να... Το ένα σημείο ήταν αυτό που είπαμε ωραία. για τα ενεργειακά. Και, και το δεύτερο άλλο, σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι ε, αφορούσε την περιοχή μας, την Καστοριά μας η... για το νομό μας την περιφερειακή Ενότητα καστοριά. Θα υπάρξει πρόταση μια... λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ για την θα Καστοριά Θα υπάρξουν προτάσει σίγουρα, δεν θέλω να προμέγω ναι. θα πω μόνο δύο βασικές αρχές ότι στη φάση αυτή τη στιγμή που είμαστε που μας στεναχωρεί όλους θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουμε συγκρουσιακή προεκλογική περίοδο πρέπει να βάλουμε πραγματάκια που αφορούν τον νομό, το νομό, νομό μας διότι η εκτίμηση μου είναι ότι επειδή είμαστε μικρός νομός και πάντα ψάχνουμε να βρούμε την πολιτική βαρύτητα και για το νομό μας πρέπει να γίνει η μάχη και από πλευράς τοπικών υποψηφίων πιστεύετε για το νομό μας πρέπει να παλέψουν όλα τα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων. κάποια πράγματα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και φέρνουν το παράδειγμα του του τη τις κλεισούρες τις κλεισούρας, της του κλεισούρα, του σύραγας σύραγας. Του σούρας, το οποίο ναι μέν έχει χάσει τη στρατηγική αξία της διακαθαίρεσης του ενενήντα το οποίο τότε ήταν μία υπόσχεση γιατί λέει για μας θα αλλά θα έχουν και άλλοι σωστά Έτσι, λοιπόν ε, όμως σήμερα θα είναι χρήσιμο διότι στα πλαίσια μια αναδιοργάνωση και τη υγεία στη Δυτική Μακεδονία, όπου το ποδοσάκιο πρέπει ή κάποιο ποδοσάκιο να είναι τριτοβάθμιο πραγματικά ενισχυμένο νοσοκομείο, θα έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση εμεί από εδώ. Και θα μπορούν πάρα πολύ εύκολα είτε τα ασθενοφόρα μα είτε το ΕΚΑΒ μα, για την υγεία θα μιλήσουμε μια άλλη φορά, γιατί είναι ένα θέμα, το οποίο είναι και λόγω επαγγέλματο. Και ναι. συμμετέχω και στον τομέα υγεία του ΠΑΣΟΚ, στη Γραμματεία. Ε, πολύ γρήγορα λοιπόν, είτε το ΙΚΑΦ θα μπορούμε να παίρνουμε υπηρεσίε ειδικά για τα έκτακτα περιστατικά μα. Άρα λοιπόν σε αυτό το σημείο θα είναι χρήσιμο. Και πολύ εύκολα και εκείνοι θα έρχονται εδώ σε μια όμορφη περιοχή και θα να και περάσουν υπέροχα κομμάτι. ένα βράδυ, μια ημέρα. Και επίση, το άλλο που ήθελα να πω για αυτό το θέμα τη πρέπει να σκεφτούμε τα υπόλοιπα, θα τα πούμε σε άλλε εκπομπέ, λίγο έξω από το κουτί. Να αφήσουμε τα κλασικά ο στρατό. Ε, Τότε ή που εντάξει είναι χρήσιμο δεν λέω. Ε, ε, το έξω από το κουτί σημαίνει ότι πρέπει να αντιληφθούμε τη σύγχρονη οικονομία. Πώ μπορούν να έρθουν, να έρθουν άνθρωποι εδώ. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Αν έχει, α πούμε, ένα νομό, μια πόλη που έχει ας πούμε, το 5G, μπορεί εύκολα να έχει ανθρώπου οι οποίοι θα δουλεύουν εδώ, ιντερνετικά, ενώ η εταιρεία του είναι αλλού. Είτε παιδιά δικά μα, είτε παιδιά από άλλε περιοχέ. Όταν εμφανίζει ότι είσαι μια πόλη και ένα νομό ο οποίο μπορεί να προσφέρει. Καλή ποιότητα ζωή και χαμηλέ τιμέ ε, στη διαβίωσή του, όσον αφορά το σπίτι, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα που έχουμε. Και φυσικά το τουριστικό κομμάτι. Και βέβαια, όπω είναι διαμορφωμένη η κατάσταση τα τελευταία χρόνια για την περιοχή μα και ο πρωτογενή τομέα με πολύ σημαντική παρουσία ναι. και αγώνα στην Καστοριά εν, εν, εν τέλει ο πρωτογενή τομέα και όλοι οι τομεί οικονομία, Δεν πρόκειται για πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή. Εμπλέκονται μεταξύ του, δεν είναι ξεχωριστά κομμάτια και ο ένα μπορεί να βοηθήσει ναι, τον άλλον. Ναι. Λοιπόν, ε, Τσίπρα ήρθε στην Καστοριά. Μητσοτάκης έρχεται κατά πάσα πιθανότητα μέσα Ιανουαρίου. Και ε, στην Καστοριά και Αδρουλάκη. Ναι, αν και θα είχε έρθει Α. ήδη. Ναι. Αλλά μας πρόλαβε ότι είμαστε νέα Καλή. παιδιά. Και, όχι, είμαστε νέα παιδιά. <laughs> <laughs> α. Και στο μπάσκετ, ο τραυματισμό στο μπάσκετ. Α, Είχαμε μάλιστα. έναν τραυματισμό που δυστυχώς και αυτό είχε πολιτικό αντίκτυπο. Α, Χριστώ, α. Γιατί η μη δυνατότητά του να. Αυτό τώρα είναι σχόλιο που το κάνω εγώ έτσι. Να μπορέσει να είναι περισσότερο δραστήριος και για λόγους τη υγεία του. Ε, σταμάτησε και αυτό το κύμα το οποίο σιγά σιγά αυτό το μικρό κύμα που πάμε να δημιουργήσουμε, σταμάτησε με την έννοια ότι οι περιοδίες που θα έκανε θα διευκόλυναν, μία από τις οποίες θα γίνονται και στην Καστοριά Άρα λοιπόν στην Καστοριά θα να περιμένουμε πότε περίπου να το προσδιορίσουμε Δεν μπορώ να σας πω αλλά νομίζω ότι Σίγουρα πάντως θα είναι πριν της εκλογής δεν υπάρχει περίπτωση Εννοείται. Εννοείται. Θα έρθει και ο ο κύριο ναι. Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μα, κύριε Βαρσάμι. εγώ του χάρηκα πολύ, και ειδικά σε έναν άνθρωπο. Εδώ, για να είμαστε από τη γειτονιά. Η γειτονιά. Ε, ήταν πολύ. ο κύριο Κοσμά Βαρσάμι, μέλο κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Προείδρευε και στι εργασίε τη τελευταία συνόδου και τη κεντρική επιτροπή με το καυτό θέμα τη Εύα Μα είπε πράγματα μέσα από την κεντρική επιτροπή, αλλά και υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στην Καστοριά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε Ευχαριστώ πολύ. πολύ πολύ σύντομα. σύντομα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αντένε 936. Το ραδιόφωνο όπω θέλει να είναι. Αντένε. Σέντρα.com.gr Το ειδησιογραφικό site τη Καστοριά. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site τη Καστοριά. Συνδέσου με την ενημέρωση.